μια απορία. Λέει τα εξής. Και μάλιστα ίσως την έχω καθυστερήσει όπως και πλήθος άλλες, όχι λίγο καιρό. Σας ειδοποιώ, παιδιά, δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλες τις απορίες. Λυπούμε. Είναι πλεισμονή. Έχω πνιγεί μέσα στις απορίες σας. Πάντως, είναι καλό σημάδι ότι έχετε απορίες, γιατί δείχνει ότι είσαστε ζωντανοί άνθρωποι. Λέει λοιπόν αυτή η απορία τα εξής. Είναι κακό να ακούμε ηλεκτρονική μουσική, εντός παρενθέσεως, ροκ, δίσκο. Πολλοί λένε ότι είναι κακό, γιατί οι τραγουδιστές δεν είναι εντός εισαγωγικών σωστοί άνθρωποι, στηριζόμενοι σε μεμονωμένα γεγονότα. Ωστόσο, όμως, αυτοί οι τραγουδιστές έχουν δώσει μερικά καλά δείγματα, όπως η συναυλία για τα παιδιά της Αιθιοπίας, που οι εισπράξεις της δόθηκαν σαν βοήθεια στο λαό της Αιθιοπίας. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό? Μάλιστα. Καταρχάς, παιδιά, να πούμε ότι έχουν δώσει αυτά τα καλά δείγματα. Όταν ήμουν νέος, μάθαινα ένα όργανο σε μια δασκάλα. Έρχεται η κόρη της και λέγει: «Μαμά, να πάω να παίξω με εκείνη τη φιλενάδα μου». Ήτανε παιδάκι του δημοτικού σχολείου. Λέει η μητέρα: «Όχι, παιδί μου, δεν θα πας εκεί, γιατί δεν είναι καλό κορίτσι αυτή». «Ε, όχι», λέει, «μαμά, θα πάω». «Σου είπα, δεν θα πας, γιατί δεν είναι καλό κορίτσι». «Γιατί, μαμά, δεν είναι καλό κορίτσι, αφού φοράει και ρολόι». Κριτήριον λοιπόν το ρολόι που φορούσε, γιατί είπα ότι την εποχή εκείνη, εδώ και 40 τόσα χρόνια πίσω, γιατί βεβαίως τότε οι μαθητές δεν φορούσαν ρολόι στο χέρι τους. Πού να βρούμε ρολόι να βάλουμε τότε? Πού να βρούμε? Ωστόσο, δεν νομίζετε πως είναι το ίδιο? Ότι επειδή δηλαδή διέθεσαν κάποιες εισπράξεις των υπέρ των λιμωτών των παιδιών της Αιθιοπίας, ότι μπορεί να τους δώσουμε το συγχωροχάρτη και να πούμε ότι είναι καλή η ροκ μουσική και τα συγκροτήματα αυτά, τα μουσικά. Κατά συγκυρία, και ευτυχώς που άργησα φαίνεται να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, παρότι είχα κάποιο υλικό να πω βεβαίως. Κατά συγκυρία, την Παρασκευή το βράδυ ήρθαν κάποιοι άνθρωποι στη μονή μας, συγκεκριμένα δύο χωροφύλακες από την Κατερίνη, και μας έφεραν μία αφίσα που διαφήμιζε σε ένα κινηματοθέατρο εκεί της Κατερίνης κάτι, μια συναυλία ροκ. Επειδή όμως αυτή η αφίσα ήταν ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, και θα σας το δείξω τώρα, γι' αυτό και τελικά επενέβη ο εισαγγελέας και έγινε και δικογραφία για αυτήν την αφίσα. Αυτοί παρεπονέθησαν και φώναζαν ότι πουθενά και στη Θεσσαλονίκη πήγαμε κανείς να μας πείραξε, γιατί εσείς εδώ στην Κατερίνη μας λέτε ότι δεν είναι καλή αυτή η αφίσα. Λοιπόν, την έχω μαζί μου την αφίσα αυτή. Θα σας τη δείξω βεβαίως στο πρωτότυπό της και μετά θα σας τη δείξω σε φωτοτυπία που την έχουμε βγάλει. Συναυλία heavy metal, βαρύ μέταλλο. Γελάτε? Γιατί γελάτε? Διακρίνετε την εδώ πέρα? Δεν διακρίνεται την εδώ πέρα. Εδώ λέει συναυλία heavy metal με τους. Ή καλύτερα να σας το δείξω στη φωτοτυπία, φαίνεται καλύτερα πιο έντονο μαύρο. Με τους. Έχει εδώ από κάτω. Συμμετέχουν τα rock συγκροτήματα blue, skirmish,
και χωρίς όνομα. Είναι τρία συγκροτήματα της rock μουσικής. Παιδιά, είναι ο διάβολος σε μορφή ρομπότ. Το λέει από πάνω, Λούσιφερ. Λούσιφερ θα πει αιωσφόρος. Πιθανώς θα έχετε δει σε αρκετούς στίχους εδώ της πόλεως μας, που γράφουνε αυτοί που γράφουνε στους στίχους, θα έχετε δει πολλές φορές ίσως τη λέξη Λούσιφερ. Λούσιφερ θα πει αιωσφόρος, θα πει σατανάς, θα πει διάβολος. Και όπως θα σας πω στη συνέχεια, το ροκ κινείται πάνω σε διαβολικές, θα λέγαμε, τροχές. Προσέξτε κάτι. Κοιτάξτε τι έχει. Είναι ένα ρομπότ. Το ένα του χέρι εδώ πάνω το έχει σε γροθιά, έτοιμος να γροθήσει. Τι? Εκείνο που με το άλλο χέρι κρατάει, αυτό εδώ, το χέρι του αυτό εδώ, και τι κρατάει, βλέπετε? Μία ορθόδοξη εκκλησία. Με τον τρούλο, με τον σταυρό από πάνω, την οποία γκρεμίζει σε κομμάτια. Το βλέπετε? Και μέσα στην εκκλησία, σε ένα ηλιτάριον, γράφει 666. Αυτά είναι, αυτό εδώ που βλέπετε, ο Λούσιφερ, ο διάβολος, είναι ο πάτρονας της ροκ μουσικής. Πριν προχωρήσω, θα σας θέσω ένα ερώτημα. Θα πηγαίνετε να χορεύετε? Όταν ξέρετε ότι η ροκ μουσική πάτρονά της έχει το διάβολο. Αλλά να προχωρήσω παρακάτω. Αυτά, προσέξτε, κολλήθηκαν την Παρασκευή και η συναυλία θα ήταν στις 7.30, 29 Τρίτου του 86, στο, λέει, Σινεπαλάς, Κατερίνη. Πάω παρακάτω. Είναι το εξής. Κυκλοφορούν δίσκοι δίσκο με ροκ μουσική. Αυτή η ροκ μουσική που κυκλοφορεί βεβαίως έχει τις διαστάσεις της, τις πάρα πολύ σατανικές. Προσέξτε εδώ να δείτε. Όχι όλοι οι δίσκοι, αλλά είναι κάποιοι δίσκοι οι οποίοι έχουν ήδη εισαχθεί στην Ελλάδα και που παράγονται βεβαίως στην Αμερική, και οι οποίοι δίσκοι χαρακτηρίζονται ως δίσκοι σατανικοί. Έχω ένα απόκομα εφημερίδος. Είναι μία επιστολή προς την εφημερίδα, την οποία βεβαίως στέλνει εν υπογράφος κάποιος δόκτορ Πέτρος Κουτσούγκος, Κουτσούκος, χημικός, λέκτορ Πανεπιστημίου Πατρών, Καρόλου 121 Πάτρα, επωνύμος. Και είναι μάλιστα και επιστήμον. Είναι λέκτορ στο Πανεπιστήμιο των Πατρών και μάλιστα χημικός. Ακούστε τι γράφει αυτός. Μεταφράζει εκείνα τα οποία διάβασε σε αμερικάνικα βιβλία. Σατανική δίσκη. Ο Ρόμπερτ Ντόρναν, ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από την Καλιφόρνια, έχει εισηγηθεί σχέδιο νόμου σύμφωνα με το οποίο δίσκοι που περιέχουν ανάστροφη κάλυψη, backward masking, δηλαδή, όπως ξέρετε, οι δίσκοι κινούνται κατά την φορά των δικτών του ορολογίου, όπως λέμε στη φυσική, δηλαδή εξ αριστερών προς τα δεξιά, έτσι κινούνται. Τον ίδιο δίσκο, αν αλλάξετε την κίνηση του μοτέρ, αν αλλάξετε την κίνηση, κινείται αντίστροφα, ανάστροφα όπως λέγεται, και τότε ακούτε άλλα πράγματα γραμμένα στα ίδια αυλάκια. Με άλλη κίνηση ακούτε άλλα πράγματα γραμμένα. Αυτό λέγεται, λέγονται αυτοί οι δίσκοι, όπως σας εξήγησα, με ανάστροφη κάλυψη, backward masking. Θα υποχρεώνονται να το γράψουν στο καλυμά τους η παραγωγή.
Η ανάστροφη κάλυψη είναι μία τεχνική όπου ένα μήνυμα που έχει εγγραφεί στο δίσκο μπορεί να ακουστεί μόνον όταν ο δίσκος παιχτεί ανάστροφα. Ο λόγος για τον οποίο επιβάλλεται η προειδοποίηση στο κάλυμα του δίσκου είναι ότι τα μηνύματα αυτά, παρόλο ότι δεν ακούγονται όταν ο δίσκος παίζεται κανονικά, έχουν την ιδιότητα να εγγράφονται στο υποσυνείδητο. Πώς γράφονται στο υποσυνείδητο αυτά, αυτά τα οποία θα τα ακούσουμε στην ανάστροφη κίνηση του δίσκου? Είναι, παιδιά, κάτι φοβερό το πώς γράφεται στο υποσυνείδητο. Ίσως κάτι πούμε παρακάτω, ίσως. Υπάρχουν πολλά άλμπουμ ροκ μουσικής που γνωρίζουν αγοραστική επιτυχία και που περιέχουν μηνύματα που δοξολογούν τον σατανά. Να το, η αφίσα που βλέπετε. Δίκαια λοιπόν ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ντόρναν θεωρεί κάτι τέτοιο επικίνδυνο, απατηλό, και οι καταναλωτές θα πρέπει να προειδοποιούνται. Χωρίς να καθορίζει τους συγκεκριμένους δίσκους, αναφέρει ο γερουσιαστής μερικά από τα μηνύματα που σταχυολόγησε. Ακούστε τι λένε οι πλάκες αυτές. «Σατανά, κινήσου μέσα από τις φωνές μας». Άλλο. «Σατανάς, σατανάς, σατανάς. Είναι Θεός, είναι Θεός. Ζω για τον σατανά». Άλλο. «Ζω για τον σατανά. Δεν μου γουστάρει ο Θεός. Δεν μπορώ να τον αποφύγω. Είναι ο γλυκός μου σατανάς. Ο σατανάς είναι δυνατός. Θα σου δώσει το 666». Δηλαδή τον Αντίχριστο. Αυτά είναι γραμμένα στις πλάτες, παιδιά. Και τα ακούει τώρα ο ακροατής που χορεύει τη ροκ μουσική. Γιατί αυτά λέγονται ως τραγούδι με τη ροκ μουσική. Ζητώντας ο γερουσιαστής να ψηφιστεί ο ομοσπονδιακός νόμος, ώστε οποτεδήποτε υπάρχουν τέτοια μηνύματα, να υπάρχει και η σχετική προειδοποίηση. Πιστεύει ότι δεν είναι μόνο θέμα διαφημιστικής ειλικρίνειας, αλλά έχει σημασία ώστε οι γονείς και οι έφηβοι καταναλωτές να ενημερωθούν και να μην τους διαφεύγει ότι πολλοί φημισμένοι δίσκοι ροκ μουσικής περιέχουν μηνύματα δοξολογίας προς τον σατανά. Ο James Gilbert, προτεστάντης πάστορας στο Τέξας, έχοντας προκαιρού επίγνωση των κινδύνων, είχε δημοσιεύσει ένα εκτεταμένο άρθρο σχετικά με τέτοιους δίσκους το 1981. Ένα δημοφιλές τραγούδι του συγκροτήματος Rock Queen, βασίλισσα, που έχει τον τίτλο «Another One Bites the Dust», «Κάποιος άλλος δαγκώνει τη σκόνη», περιέχει την επαναλαμβανόμενη φράση «Αποφάσισε να καπνίσεις μαριχουάνα». Ξέρετε, αν πάρετε ακουστικά, ξέρετε αυτά τα ακουστικά που βάζουν εδώ και ακούνε ροκ μουσική, είναι, πώς να το παρομοιάσω, σαν να έχεις ένα τσιγάρο και να καπνίζει ο πλαϊνός σου και εσύ να παίρνεις την νικοτίνη από τον αέρα. Όχι τώρα, να πάρεις την νικοτίνη και να τη βάλεις μέσα στο αίμα σου με μία ένεση. Είναι διαφορά μεγάλη, τεραστία. Λοιπόν, αν ακούω απλώς ροκ, παθαίνω κακό. Αν βάλω αυτά τα ακουστικά εδώ, γίνεται ένα είδος υποβολής. Και όταν η φράση επαναλαμβάνεται, αυτό υποβάλλει, και μάλιστα στο ρυθμό έχει παρατηρηθεί, στο ρυθμό της ροκ μουσικής, υποβάλλεται σε βαθμό που περνάει στο υποσυνείδητο. Αν δηλαδή κάτι δω στον ύπνο μου, σίγουρος πια το θέμα αυτό πέρασε στο υποσυνείδητο. Ξέρετε, πολλά πράγματα πέρασαν στο υποσυνείδητό μας, πολλά πράγματα. Λοιπόν, είδατε πως περνάει στο υποσυνείδητο, που σας είπα προηγουμένως ότι στο υποσυνείδητο περνούν αυτά τα συνθήματα. Στη συνέχεια λέει τα εξής. Άλλο ένα τραγούδι, οπότε είδατε ότι έχει, η ροκ μουσική έχει σχέση και με τα ναρκωτικά. Θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Άλλο ένα τραγούδι των Rolling Stones με τον τίτλο «Συμπάθεια για τον σατανά» έχει γίνει ανεπίσημος εθνικός ύμνος των σατανιστών.
Ο επικεφαλής δε του συγκροτήματος Μικ Ζάγκερ αναφέρεται συχνά σαν δαίμονας του ροκ. Ο Τζίλμπερτ έδωσε μία σειρά διαλέξεων σε σχολεία και σε ενορίες σχετικά με αυτό που αποκαλεί επίθεση του σατανά κλπ. Κλπ. Όπως λέγει τα κατεξοχήν συγκροτήματα Rock, Led Zeppelin, Fleetwood, Fleetwood Mac, the Eagles, η IT, και οι Rolling Stones κλπ. Λοιπόν, τι λέτε με όλα αυτά? Για να δούμε, παιδιά. Γιατί είναι τόσο λεθρία αυτή η μουσική? Είναι γνωστό ότι η μουσική πάντοτε εξημερώνει τον άνθρωπο. Είναι γνωστό. Σε όλες τις εποχές η μουσική εξημερώνει. Θυμηθείτε τον Σαούλ που είχε, λέει, δαιμόνιον μελαγχολίας. Ζητούσε από τον Δαβίδ να του παίξει λίγο μουσική για να του φύγει αυτή η μελαγχολία. Εδώ συμβαίνει κάτι. Είναι πρωτοφανές στην ιστορία της μουσικής αυτό το κάτι. Είναι πρωτοφανές. Έχουμε την κλασική μουσική, έχουμε τη μουσική της όπερας, έχουμε τα λαϊκά τραγούδια, έχουμε τα ρεμπέτικα τραγούδια, έχουμε τα λαϊκά τραγούδια όλων των λαών. Η ροκ μουσική έχει κάτι άλλο. Κανείς ποτέ δεν έπαθε τόσο κακό από όλα αυτά τα άλλα τραγούδια όσο από τη ροκ μουσική. Γιατί? Ακούστε. Η ροκ μουσική, όπως έλεγε ο Πρίσλεϊ, αυτός που πέθανε από ναρκωτικά, ότι η καλύτερη, λέει, ροκ μουσική είναι η μουσική της ζούγκλας. Δηλαδή, το να πάρουμε τη μουσική αυτή από τους ηθαγενείς της Αφρικής, της ζούγκλας, η οποία μουσική είναι τελετουργική στους δαίμονες. Οι δωλολάτρες είναι. Όπως, για να το καταλάβετε, έχουμε τη βυζαντινή μουσική. Και πώς τη λέμε τη βυζαντινή μουσική? Τη λέμε ιερά μουσική. Όταν την ακούμε, είναι μια άλλη απορία, να το πω, να λύσω και εκείνη την απορίουλα που έχει κάποιος άλλος, που λέγει γιατί δεν βάζουμε στους ναούς μας ευρωπαϊκή και βάζουμε βυζαντινή. Απαγορεύεται, λέει, η ευρωπαϊκή. Και γιατί, λέει, δεν βάζουμε όργανα? Τα όργανα και η ευρωπαϊκή μουσική είναι η θεατρική μουσική, είναι η κοσμική μουσική. Δεν εμπνέει με την έννοια της ιεροπρεπίας. Μπορεί να έχει κανείς κάποιες εξάρσεις, ξέρω εγώ, μουσικές, ξέρω εγώ, αλλά προσέξτε, δεν είναι ιεροπρεπής μουσική, είναι θυμελική μουσική. Στους ναούς μας, λοιπόν, δεν έχουμε όργανα και έχουμε φωνητική μουσική. Και αυτή η βυζαντινή μουσική είναι ιεροπρεπής. Άμα την ακούσεις, δεν σου έρχεται ούτε να χορέψεις, ούτε να κάνεις, ούτε το σεξ να πάθει εκρήξεις, τίποτε. Αλλά είναι μία ιεροπρεπής μουσική η οποία καταστέλει τα πάθη του ανθρώπου και ανεβάζει τον άνθρωπο προς το Θεό. Συνεπώς, είναι μία μουσική λατρευτική. Όπως είναι η βυζαντινή μας μουσική, μουσική λατρείας προς τον αληθινό Θεό και καταστέλει τα πάθη και ανεβάζει στον ουρανό, έτσι είναι η μουσική ροκ, η μουσική των αγρίων της ζούγκλας, που είναι ειδωλολάτρε και είναι λατρευτική μουσική προς τον διάβολο. Γι' αυτό το λόγο είναι λατρευτική, είναι τελετουργική μουσική. Γι' αυτό κάνει, παιδιά, κακό. Γι' αυτό τελικά μαζί με την ροκ μουσική σαν φορέας μπήκε και η λατρεία του σατανά. Διότι όπως με τη βυζαντινή μουσική λατρεύω τον αληθινό Θεό, γίνεται φορέας της λατρείας του αληθινού Θεού, κατά παρόμοιον τρόπον έρχεται τώρα η ροκ μουσική ως εισηγητής, ως φορέας της λατρείας του σατανά. Και όπου μπαίνει ο σατανάς, τα κάνει μαντάρα. Καταλαβαίνετε, μιλάω και μιλιά και μια γλώσσα, ξέρω εγώ. Οπότε προσοχή αυτήν την μουσική, διότι σας εξήγησα, άνθρωποι που τη χορεύουν δαιμονίζονται. Να σας το αποδείξω, δεν χρειάζεται. Ποιος άκουσε συναυλία ροκ μέσα σε κλειστό χώρο, και μέσα στον κλειστό χώρο δεν τα έκαναν γυαλιά καρφιά, και βγαίνοντας από τον κλειστό χώρο
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον Καναδά, μέχρι την Αγγλία που το πρωτοξεκίνησαν από το Beatles, και μέχρι την Αυστραλία, όπου δώσανε τότε οι Beatles, εδώ και 20-25 χρόνια, δώσανε αυτές τις συναυλίες, επάθαιναν ένα άμοκ οι ακροατές και βγαίναν έξω στους δρόμους σαν ορδές βαρβάρων και έσπαζαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Έσπαζαν φυτρίνες καταστημάτων, αναπογύριζαν αυτοκίνητα, δεν άφηναν τίποτα όρθιο. Τι δείχνει αυτό? Ότι αυτή η μουσική κατευνάζει, εκπολιτίζει, ανεβάζει, κατεβάζει τα πάθη, εκπολιτίζει ή δαιμονίζει. Δαιμονίζει. Αλλά και σε αυτά τα ατομικά, τα οικογενειακά ή τα ομαδικά πάρτι που κάνετε και έχετε ροκ μουσική κλπ, τι νομίζετε? Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της ροκ μουσικής ένας αληθινός δαιμονισμός υπάρχει. Κάτι ακόμα. Μην ξεχνάτε, κατά ομολογίες ανθρώπων που κινήθηκαν μέσα στους χώρους αυτούς, μέσα στους χώρους της ροκ μουσικής διακινούνται τα ναρκωτικά. Διαφημίζονται, παρακαλώ, τα ναρκωτικά από τη ροκ μουσική. Σας το διάβασα προηγουμένως. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή πρέπει να το μάθετε και να το ξέρετε. Μέσα εις τους χώρους τον δίσκο, δισκοτέκ δηλαδή, και των καφετεριών διακινούνται ναρκωτικά. Πάρετε το είδηση αυτό το πράγμα. Ναι παιδιά, πάρετε το είδηση. Μου έλεγε ένα παιδί την εξής ιστορία, δεν ξέρω αν σας την ξαναείπα. Ένας μεγάλο παιδί, λίγο πλησιάζει τα 20, είχε πάει σε μια καφετέρια και παραγγείλανε ένα καφέ η παρέα του, ήτανε 5-6 παιδιά. Ήρθε μια άλλη παρέα με περισσότερους και παρακάλεσε ο σερβιτόρος να κάνουν μια μετακίνηση σε ένα άλλο τόπο, σημείο της αθούσης, για να βολέψει τη μεγάλη παρέα. Αυτοί πήραν ο καθένας τον καφέ του, το ποτήρι του, και μεταφέρθηκαν στο άλλο τραπέζι που τους υπέδειξε ο σερβιτόρος. Τι συνέβη? Έγινε ένα λάθος. Επήρε του πλαϊνού του το κουπάκι του καφέ, ο οποίος είχε ρίξει ή του είχαν ρίξει, δεν ξέρω, και αυτός δεν ξέρει, ένα ναρκωτικό, μία ταμπλέτα ναρκωτικού. Τι είναι αυτή? Αρκεί να σας πω ότι το LSD συνήθως, το οποίο είναι φοβερό, δεν είναι αθώο όπως το διακηρύσουν, είναι φοβερό και τα αποτελέσματα του τα έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια τι φοβερό είναι, και αφήνει μνήμη αυτό το ναρκωτικό, όπως όλα εξάλλου τα ναρκωτικά. Φοβερή, καταστρέφει αυτό το DNA των κυττάρων. Ξέρετε τι θα πει DNA? Είναι αυτό που δίνει τα χαρακτηριστικά στους απογόνους. Το DNA των κυττάρων καταστρέφει, παιδιά, το LSD. Είναι φοβερόν. Και τα ναρκωτικά αυτά διαφημίζονται από τη ροκ μουσική στις πλάκες, το LSD στην Αμερική. Επανέρχομαι στο θέμα. Τι ήταν αυτό το χάπι? Άγνωστο. Το θέμα είναι ότι ήπια αυτός το καφεδάκι του και άρχισε να γυρίζει ωραία σε ένα ταξίδι. Και εξάλλου λέγεται το ταξίδι των ναρκωτικών. Τριπ, ταξίδι. Και είναι η περιέργεια να μάθουμε τι είναι αυτό. Μια φορά το δοκίμασες. Είναι σαν να πήρες ένα περίστροφο και να φύτεψες μια σφαίρα μέσα στο κεφάλι σου για να δοκιμάσεις τι παθαίνει κανείς άμα φυτεύει μια σφαίρα μέσα στον εγκέφαλό του. Είναι η πρώτη και η τελευταία δοκιμή, ε? Ακούστε να δείτε γιατί είναι η πρώτη και η τελευταία δοκιμή. Αυτός ήρθε και μου το είπε. Και του λέω, είδες παιδάκι μου τι φοβερό πράγμα είναι τα ναρκωτικά? Πρόσεξε λοιπόν, πρόσεξε. Ακούσια, παρά τη θέλησή σου, πηγαίνοντας εκείνους τους χώρους, έφτασες να δοκιμάσεις ναρκωτικό. Λοιπόν, πρόσεξε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μην ξαναδιακινηθείς εκείνους τους χώρους, διότι δεν ξέρω τι θα γίνει με σένα. Η απάντηση.
Ξέρετε όμως, πάτερ μου, λέει, τι ωραίο που ήτανε. Δηλαδή τσιμπήθηκε, δηλαδή αρπάχτηκε από το δίχτυ, από την αρπάγη, από την αρπάγη του ναρκωτικού. Γι' αυτό σας είπα, είναι δοκιμή, θάνατος. Άπαξ, μια φορά δοκίμασες, να το ξέρεις, θα αναζητήσεις και δεύτερη φορά. Το έκανες και δεύτερη φορά και τρίτη, να το ξέρεις, μπήκε στην τροχιά του ναρκωμανούς. Και ποιος εννοεί εισηγητής? Είναι πολλοί εισηγητές, αλλά ένας εισηγητής από τους πολλούς, όπου και το θέμα μας, είναι η ροκ μουσική. Η ροκ μουσική ακόμη, παιδιά, μοιεί και εισαγάγει στην ανηθικότητα. Έχουμε λοιπόν, η ροκ μουσική ότι είναι? Μία τελετουργική μουσική, μουσική των αγρίων, προσφορά, μουσική προσφορά εις τον διάβολο. Γι' αυτό σαν φορέας πέρασε στους πολιτισμένους λαούς, κουβαλώντας όχι μόνο τους ήχους, αλλά κουβαλώντας και τη λατρεία του σατανά. Είδατε ότι κάποιος από αυτούς τους ύμνους, καθιερώθηκε ανεπίσημα ως ο ύμνος των σατανιστών, ο εθνικός ύμνος, θα λέγαμε, των σατανιστών. Το είδατε? Είδατε την αφίσα που σας έλεξα προηγουμένως? Δεν είναι παραμύθια. Είδατε ακόμα ότι έρχεται να εισαγάγει στην ανηθικότητα τους ανθρώπους με εκείνες τις κινήσεις και τους στροβιλισμούς, που εκείνοι οι στροβιλισμοί στη ροκ μουσική μέχρι ξεβίδωμα όπως χορεύουν. Τι νομίζετε? Αυτά τα ξεβιδώματα στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μία πρόκληση γενετησία, σεξουαλική, πρόκληση του σεξ. Είδατε ακόμη ότι εισαγάγει και στα ναρκωτικά και κάτι ακόμα. Είναι ένα προήμιον του Αντιχρίστου. Είδατε στην αφίσα ότι μέσα στην γκρεμιζωμένη Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει το ηλιτάριον με τον αριθμό 666. Λοιπόν, παιδάκι μου, πηγαίνεις στους χορούς αυτούς, ακούς ροκ μουσική, ξέρε το, ρίπτεσαι εις τις αγκαλιές του σατανά και του επερχομένου Αντιχρίστου. Τι θα λέγατε λοιπόν, παιδιά, θα συνεχίσουμε και θα επιμείνουμε σε μια τέτοια μουσική? Σας παρακαλώ και σας οικετεύω. Όσοι ακούτε λίγο Λόγο Θεού, προσέξτε την ροκ μουσική και τον ροκ χορό. Προσέξτε πάρα πολύ. Δεν απαγορεύεται να ακούσει κανείς λίγο καλή μουσική. Δηλαδή πέρα από τη Βυζαντινή, των τροπαρίων μας κτλ. Αν θέλετε να ακούσετε λίγο κλασική μουσική, προσέξτε, είναι και η λαϊκή μουσική, που είναι ένας άλλος τομέας εκείνος. Είναι και ένα κάτι τραγούδια που λέει «Έφτασε εις...» Με συγχωρείτε που θα κάνω την αναπαράσταση. «Έφτασε εις τον Περέα το καράβι με το χασίς». Είναι και κάτι τέτοια τραγούδια. Προσέξτε. Προς Θεού, μη μας κλέψει ο διάβολος από άλλο μέρος. Εγώ θα σας πω μια δική μου εμπειρία. Αν θέλετε, ακούσατε την, παιδιά. Είναι η εξής η εμπειρία η δική μου. Νεότερος άκουγα κλασική μουσική, όχι τρελά. Καμιά φορά άκουγα λίγο κλασική μουσική. Σας βεβαιώνω ότι πια, όχι τώρα, σήμερα, είναι 25 χρόνια που δεν θέλω πλέον να ακούσω κλασική μουσική. Είναι 25 χρόνια, συνεπώς ήμουν ακόμη αρκετά νέος. Ξεπεράστηκε. Είναι άλλα πράγματα. Είναι η βυζαντινή μουσική που είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μια μουσική η οποία πραγματικά ανεβάζει τον άνθρωπο. Παρότι δεν γνωρίζω βυζαντινή μουσική, είναι μια μουσική που ανεβάζει τον άνθρωπο. Εγώ αυτά θα σας έλεγα. Και εκλιπαρώ και παρακαλώ και προκαλώ την νοημοσύνη σας να προσέξετε όλα αυτά τα οποία σήμερα είπαμε και σημειώσαμε. Επειδή όμως εξεντλήθη η ώρα μας μόνο με μία απορία, θα μείνουμε μόνο εις αυτήν.